Barren Land είναι το πρώτο άλμπουμ ενός ελληνικού συγκροτήματος, ονομάζονται Terra Incognita και έχουν ταράξει τα νερά της εγχώριας heavy metal σκηνής. Σήμερα εδώ, στο TV War του MAD και του Metal Hammer, φιλοξενούμε δύο μέλη του συγκροτήματος. Είναι ο Βασίλης στα φωνητικά, ο Δημήτρης Κιθάρας. Χαίρετε κύριε. Χαίρετε. Ωραία, Δημήτρη, η Terra Incognita από πότε δραστηριοποιούνται? Λοιπόν, η Terra Incognita ξεκίνησαν το 2009 ουσιαστικά σαν μια μπάντα διασκευών. Είχαμε κάποια line-up changes, μετά βρήκα το μπάνα το Λεπέτσο στα drum, στα τύμπανα. Στη συνέχεια γνωριστήκαμε με τον Βασίλη. Εκεί πέρα κάπου άρχισε να γίνεται η όλη ιστορία με το να γράφουμε τη μουσική για τον Barren Land. Ήρθε και κάθισε γάντι ουσιαστικά η συνεργασία μας με τον Βασίλη. Τελευταίο ρυθμίστηκε στο συγκρότημα ο Γιώργος Δούκας στο μπάσο. Και γύρω στο 2010 αρχίσαμε να μπαίνουμε σε live εμφανίσεις, ειδικά στο Bad City, το οποίο ξεκίνησε και μας αγκάλιασε σαν μια νέα μπάντα. Το καλοκαίρι του 2011, αν θυμάμαι καλά, μπήκαμε στο στούντιο. Πολύ γρήγορα, όλα γίνανε πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή η χημεία ήταν απίστευτη. Με το που μπήκα στην μπάντα, μου δώσαν τα κομμάτια τα παιδιά, γράψαμε τους στίχους μαζί, καθίσαμε, στέλναμε εννοείται πέρα δόθε τα MP3, ξέρεις τώρα με την τεχνολογία πώς γίνονται τα πράγματα. Μετά μπαίναμε σε πρόβες, ήρθε ο Δούκας, ήρθε ο Πάνος, όλοι μαζί ας πούμε, και έγινε μια απίστευτη χημεία μεταξύ μας. Και μέσα σε τι, 7-8 μήνες είχαν βγει και τα 11 κομμάτια, κάτι δηλαδή. Είχε ολοκληρωθεί όλη η δουλειά, δηλαδή μέσα σε 7 μήνες είχαμε γράψει, είχαμε ηχογραφήσει, είχαμε προβάρει. Που είναι πολύ σημαντικό για μια μπάντα να προβάρει και να μπει στο στούντιο να τα. Ναι, μέσα σε 7 μήνες είχε ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία του πάντα. Terra Incognita, άγνωστη γη, αχαρτογράφητη γη. Πιστεύω πως η ονομασία αυτή ταιριάζει στο συγκρότημα, γιατί και η μουσική σας είναι κατά κάποιο τρόπο αχαρτογράφητη. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένα πράγμα μόνο. Αυτό μας θυμάει πολύ που μας λες. Ελπίζαμε ότι αυτό το αντίκτυπο θα έχει και η ονομασία του συγκροτήματος. Δηλαδή, προσπαθούμε όσο γίνεται τις επιρροές που έχουμε να τις φιλτράρουμε μέσα από τη μουσική, από τις μελωδικές μας γραμμές, από όλα αυτά, έτσι ώστε να βγει κάτι όσο το δυνατόν γίνεται πρωτότυπο. Έτσι, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να reinvent the wheel, που λέμε, έτσι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάντως, ελπίζουμε και ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα για τον Barren Land, ότι είναι όντως κάτι έτσι λίγο φρέσκο, λίγο διαφορετικό. Ας το ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει έτσι, ναι. Είναι αυτό που λέγατε νωρίτερα, ότι το Terra Incognita είναι σίγουρα ένα heavy metal album 100% από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά από εκεί και πέρα ο ακροατής μπορεί να εντοπίσει μέσα στοιχεία από θεατρικό heavy metal, αν θέλεις, από doom metal, από κλασικό heavy metal των 80s, λίγο power metal. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και προκύπτουν αβίαστα στην μουσική σας. Εντελώς αβίαστα. Δηλαδή, πώς να πω, μπορεί να έρθει ο Πάνος με ένα ριφ, να έρθω εγώ με ένα ριφ, να έρθει ο Μπίλης με ένα ριφ, να έρθει ο Γιώργος με ένα ριφ. Υπάρχουν διαφορετικά ακούσματα μες στην πάντα, δηλαδή το πιο κοινό ακούσμα το έχω εγώ και ο Βασίλης. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι progressive metal, έτσι. Strike, Dream Theater, Fate's Warning, Symphony X και ακούγονται και αυτά τα στοιχεία μέσα, οι επιρροές μας. Και μετά μπαίνει ο Δούκας με Seventilla, δηλαδή από Thin Lizzy και Deep Purple και Rainbow. Και μετά ο Πάνος ο drummer, Lacuna Coil, Alice in Chains, δηλαδή πάρα πολλά πράγματα. Και δεν ξέρουμε, η χημεία είναι απίστευτη, δηλαδή τα δένουμε αυτά τα στοιχεία, αν γίνεται, και βγήκε αυτό το Barren Land, όπως βγήκε, δηλαδή έτσι αυθόρμητα. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο σε ένα συγκρότημα, σίγουρα είναι η χημεία ανάμεσα στα μέλη, αλλά ακούγοντας το Barren Land, ένας ακροατής θα εντυπωσιαστεί άμεσα, κατευθείαν, από τις φωνητικές ικανότητες του Βασίλη. Βλέπεις μια φωνή η οποία ξεκινάει από το μείον, φτάνει στο συνάπειρο και σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο το οποίο σου λύνει τα χέρια για να γράψει ό,τι θέλεις. Ναι, αυτό αναμφισβήτητα, δεν το συζητάμε. Εντάξει, το Βασίλη το θεωρώ όχι μόνο γιατί συνεργαζόμαστε, μια από τις καλύτερες φωνές heavy metal που υπάρχει στην ελληνική σκηνή, αλλά ναι, δηλαδή ό,τι ριφ και να πάρει, δεν είναι μόνο ότι έχει την απίστευτη τη φωνή και την γκάμα για να μπορεί να τραγουδήσει ό,τι θέλει, έχει και το τρομερό ότι γράφει απίστευτες μελωδικές γραμμές, έτσι. Δεν είναι δηλαδή μόνο η φωνή του, είναι ότι έχει και ένα απίστευτο ταλέντο στο να παίρνει ένα τραγούδι και εκεί, ας πούμε, έτσι όπως μπορεί να έχω φανταστεί εγώ ένα ριφ, ο Βασίλης να του δώσει μια μελωδική γραμμή η οποία να με αναγκάσει να γράψω διαφορετικά και να βγει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, δεν το συζητάμε καν, ας πούμε, για τον Βασίλη, ότι είναι μεγάλο όπλο. Είναι αυρό στον κύριο. Ένα άλλο τραγούδι το οποίο εντυπωσιάζει είναι αυτό το Εφιάλτες. Προσωπικά δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να ακούσω heavy metal με ελληνικό στίχο. Εδώ πέρα όμως, όπως έχετε κάνει αυτό το πάντρεμα κάποιων ελληνικών στίχων με αγγλικούς στίχους και με όλο αυτό το θεατρικό τρόπο με τον οποίο τραγουδάει ο Βασίλης, νομίζω πως το αποτέλεσμα είναι πέρα από εντυπωσιακό. Πώς προέκυψε αυτό?
Ο Βασίλης καλύτερα σε αυτό με τους ωραία. Ναι, εντάξει, έχει να κάνει με τους στίχους αυτό. Εννοείται, μιλάμε για τον Εφιάλτη, 300 θερμοπύλες, Σπαρτιάτες και είναι η ιστορία μας δηλαδή. Αρχικά μου είχε έρθει ο Δημήτρης και μου λέει: έχω γράψει ένα δεκάλεπτο τραγούδι. Με τον σύνθεση με τον Γιώργο και με τον Πάνο μαζί και μου είπαν: έχουμε ένα δεκάλεπτο τραγούδι. Τι θα το κάνουμε αυτό. Μου το στείλανε και μου λέει: αρχικά ο Μίτσος μου λέει, αν θέλεις, ας το κάνουμε ένα κόνσεπτ, ας πούμε, τραγούδι, μια και είναι 10 λεπτά και με πολλές αλλαγές, μπας περιπτώσει. Και μου λέει: έχω κάτι στο μυαλό μου αιγυπτιακό. Με τους Φαραώ, Κέρσο Φάρος και τα λοιπά. Και κάπως κάτι τέτοια, έτσι. Και του λέω: αν είναι να γράψουμε κάτι ιστορικό, δηλαδή κάτι που έχει συμβεί και τα λοιπά, γιατί και καλά, γιατί δεν το πάμε ελληνικά, μπας περιπτώσει. Mm-hmm. Και μου λέει, εντάξει, ξέρω εγώ, δες το εσύ και το... κάθομαι εκεί πέρα στο σπίτι, το ακούω το κομμάτι 2-3-5 φορές, λέω, γιατί θα γράψει, και κοιτάω μια φορά έτσι το τατουάζ λιγάκι εδώ που έχουμε τον Λεωνίδα και τα ελληνικά και τα λοιπά, και λέω, θα γράψω για τις Θερμοπύλες. Όπα. πρέπει να πω και ομολογώ ότι δεν έγραψα τους στίχους μόνος μου. Με βοήθησε και η γυναίκα μου. Άκουγε το τραγούδι μαζί μου, είδε ότι είχα κολλήσει σε κάποια θέματα και μου λέει, ξέρω που το πας, μισό λεπτό, έγραψε 5 πραγματάκια και βγήκε αυτό που ακούτε τώρα στο Barrenland. Μπράβο, ωραία. Παιδιά, ποια είναι η ανταπόκριση που έχετε λάβει μέχρι τώρα από το άλμπουμ, τι λέει ο κόσμος? Δόξα τω Θεώ, μόνο θετικά σχόλια έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Ό,τι κριτικές έχουν γίνει από webzines, από περιοδικά και από το Metal Hammer ήταν πάρα πολύ θετικές. Ο κόσμος που το ακούει μας λέει ότι μια χαρά τα πάτε. Θα δούμε. Είδομεν. Ωραία. Υπάρχει ένα βίντεο, μόλις μας είπες, από το album. Είναι για το κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο, το Outcome. Ένα από τα πιο straightforward, πιο πιασάρικα κομμάτια του album. Πείτε μου δύο κουβέντες για το τραγούδι αρχικά και μετά και για το βίντεο. Το Outcome έχει γραφτεί πολύ παλιά, μπορώ να πω. Η βασική ιδέα ήταν του Πάνου του Λεπέτσου για αυτό το κομμάτι. Μας το έφερε, το πήραμε, το αναπροσαρμόσαμε. Μελωδικές γραμμές ο Μπίλης κλασικά. Εντάξει, είναι ίσως μια πλευρά του Terra Incognita που είναι πιο metal, πιο mainstream, μπορώ να πω, κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά αποφασίσαμε να το έχουμε σαν, ας πούμε, βίντεο κλιπ, ναι, σαν ένα βίντεο κλιπ. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στο TV War. Να είστε καλά, καλή τύχη στο μέλλον. Terra Incognita, Barrenland, το άλμπουμ κυκλοφορεί. Οι φίλοι του κλασικού heavy metal, του heavy metal που παντρεύει το power, το progressive, αλλά εμένει στη βάση του, καλά θα κάνουν να το ακούσουν. Πάμε να δούμε το outcome και επιστρέφουμε από το στούντιό μας.